σας και για άλλους ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ήμουν τελείως off για πολύ καιρό γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά κτλ. Αλλά είμαι πίσω και είμαι πίσω με ένα review. Το οποίο είναι ένα review για μια ηλεκτρονική ζυγαριά. Πώς δουλεύει αυτή η ζυγαριά? Αυτή η ζυγαριά έχει 4 ηλεκτρόδια, ας πούμε, στις 4 γωνίες της. Και μόλις πάτας πάνω, περνάει ένα μικρό, πολύ μικρό ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το σώμα σου. Και το οποίο δεν το καταλαβαίνεις σίγουρα, δεν πονάει οτιδήποτε, και στέλνεται πίσω στη ζυγαριά ώστε να μετρήσει με αλγόριθμους τα στοιχεία που θα σου δώσει. Αυτή η ζυγαριά είναι ζυγαριά της εταιρείας Xiaomi και λέγεται Mi Body Composition Scale στα αγγλικά. Είναι μια, η Xiaomi είναι μια κινέζικη εταιρεία που λέει από κινητά μέχρι στυλό. Η Xiaomi λέει ότι η συγκεκριμένη ζυγαριά χρησιμοποιεί BIA Technology. Το BIA Technology δίνει πιο ακριβείς μετρήσεις. Και αυτό επειδή παίρνει το χρόνο, ουσιαστικά οι αλγόριθμοι μετράνε το χρόνο από τον οποίο αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει από τη ζυγαριά στο σώμα σου και ταξιδεύει πίσω στη ζυγαριά. Γενικά το design είναι πολύ ωραίο. Το πάνελ που δείχνει την αρρύθμιση ούτε καν φαίνεται. Είναι anti-slip design, δηλαδή δεν γλιστράς, ωστόσο δεν πρέπει να ανεβαίνεις με νερό. Και παίρνει και 4 αλφα-αλφα-αλφα μπαταρίες, οι οποίες κρατάνε περίπου γύρω στους 8 μήνες, εγώ την έχω περίπου 2 μήνες και δουλεύει κανονικά. Είναι πάρα πολύ ελαφριά και πάρα πολύ λεπτή, το οποίο κάνει πολύ εύκολο τη ζωή σας, ως πρώτον αποθηκεύσετε κάπου στο σπίτι σας. Τώρα, πρακτικά το πώς δουλεύεις. Ουσιαστικά, μόλις ανεβείτε στη ζυγαριά, θα πρέπει να κρατάτε το κινητό στο χέρι σας. Και αυτό γιατί συγχρονίζεται με το κινητό σας μέσω Bluetooth. Επομένως, θα πρέπει να το έχετε στο χέρι. Και μόλις ανεβείτε με ανοιχτό Bluetooth, θα δείτε ότι το application, η εφαρμογή του κινητού, συγχρονίζεται απευθείας με τις μετρήσεις που δίνει η ζυγαριά. Η ζυγαριά εδώ πάνω δείχνει μόνο το βάρος παρά οτιδήποτε άλλο. Τώρα, το φοβερό είναι ότι δεν σας δείχνει μόνο το body weight, αυτό που λέμε δηλαδή το βάρος του σώματός σας, αλλά σας δείχνει έναν τόνο άλλα πράγματα. Πέρα από το body weight, σας δείχνει τη μάζα των μειών, το BMI, τη μάζα των κοκάλων, το body fat percentage που είναι το ποσοστό λίπους που έχετε στο σώμα σας, το visceral fat, το οποίο είναι λίπος το οποίο έχει αποθηκευτεί γύρω από τα όργανα σας, το μεταβολισμό σας, το βασικό μεταβολισμό σας, δηλαδή βασικά πόσο καίτε, πόσο θερμίδες καίτε μέρα, ποσοστό νερού που έχει αποθηκευτεί, είναι αποθηκευμένο στο σώμα σας, το body score, το οποίο δεν έχω πολύ καταλάβει, αλλά ουσιαστικά όσο καλύτερα πάτε σε θέμα fitness και υγείας, τόσο μεγαλύτερο σκορ σας δείχνει, και το body type, το οποίο το body type σας δείχνει αν είστε balanced, overweight, balanced, skinny. Μπορείτε να έχετε μία ιδέα για το πού όλες αυτές οι μετρήσεις καταλήγουν. Λοιπόν, θα σας δείξω μία περιήγηση live της Xiaomi εφαρμογής. Εγώ εδώ την έχω ανοίγοντάς τη, μπορείτε να δείτε στην αρχική σελίδα. Πρώτον εδώ πάνω τα βήματα, τα μέτρα που έχετε περπατήσει και πόσες θερμίδες έχετε κάψει. Εγώ προφανώς δεν έχω κάνει τίποτα σήμερα, δεν έχω πάει πουθενά, δεν έχω πάει στο γυμναστήριο, δεν έχω βγει έξω. Επομένως, τα βήματά μου είναι μηδαμινά και δεν έχω κάψει σχεδόν τίποτα ενεργά. Η δεύτερη σειρά δείχνει το body score, το body fat, του σμις και το ποσοστό νερού, το οποίο είναι πολύ καλό διότι μπορείτε να έχετε μία εικόνα της μέτρησης είτε της σημερινής που έχετε κάνει είτε μιας προηγούμενης ημέρας. Πατώντας εδώ πάνω μπορείτε να δείτε τα 10 precise points, τα 10 στοιχεία που σας δίνει η εφαρμογή. Το καλό είναι ότι βλέποντας αυτό εδώ το γράφημα από πάνω, βλέπετε ότι οι μέρες κινούνται, επομένως η πρώτη μου μέτρηση είναι η πρώτη βουλίτσα εδώ πάνω. Έχω πάρει ένα παραπάνω πόντο από 87, είναι 88 προφανώς γιατί έχω βελτιωθεί σε κάποια πράγματα από τότε που ξεκίνησα τις μετρήσεις. Το καλό είναι ότι πηγαίνοντας σε μια, ας πούμε, προηγούμενη βουλίτσα μπορείτε να δείτε απευθείας τις μετρήσεις εκείνης της μέρας. Επομένως, πηγαίνοντας στη σημερινή ημέρα μπορούμε να δούμε το BMI, το ποσοστό λίπους,
και μου λέει εδώ πέρα κάποια tips αν πατήσω πάνω σε κάποιο. Για παράδειγμα, το body fat είναι very low, επομένως μου λέει ότι πρέπει να αυξηθεί για κάποιο λόγο και γιατί να το προσέξω, γι' αυτό έχει και πορτοκαλί χρώμα. Τα παρακάτω μου λέει ότι έχω φτάσει για παράδειγμα 5 goals, 5 στόχους, όπως η μυς, το water percentage που είναι το ποσοστό νερού. Πατώντας βλέπετε σε κάθε ένα από αυτά μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για το τι σημαίνει το κάθε στοιχείο που σας δίνει. Και καταλήγει εδώ κάτω στο recent weight changes, σου δείχνει ουσιαστικά το πώς έχει αλλάξει το βάρος σου από την πρώτη νομίζω μέτρηση μέχρι τώρα ή κάπως έτσι, και πώς έχει αλλάξει και το ποσοστό λίπους. Αυτό συμβαίνει διότι πατώντας το history, αυτά τα δύο στοιχεία είναι δύο στοιχεία που σας τα δείχνει στο history mode, ας πούμε, το οποίο είναι καλό. Επίσης, όπως βλέπετε εδώ κάτω, μπορείτε να πατήσετε ώστε να διαγραφεί. Εγώ δεν θέλω να διαγράψω κάτι, επομένως δεν το διαγράφω. Πατώντας εδώ πάνω, επίσης, μπορείτε να το κάνετε share. Μπορώ να το κάνω share στο Facebook ή στο Instagram ή πιθανόν σε άλλες εφαρμογές αν τις έχετε στο κινητό σας, ή να το κάνετε save σαν εικόνα στο κινητό σας. Το activity είναι, μπορείτε να το δείτε, είναι βασικά για το εάν χρησιμοποιείτε και άλλα προϊόντα Xiaomi. Νομίζω η εφαρμογή έχει να κάνει και με το ρολόι της Xiaomi, συνδέεται με το ρολόι, δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά για τη χρήση της ζυγαριάς. Επομένως, εάν πάτε για τρέξιμο ή για τρέξιμο στο γυμναστήριο ή για ποδηλασία ή αν περπατήσετε, μπορείτε να κάνετε tracking την πρόοδο της δραστηριότητάς σας, το οποίο είναι καλό εάν χρησιμοποιείτε και άλλα προϊόντα Xiaomi. Και το τρίτο είναι το προφίλ φυσικά, που εντάξει είναι το προφίλ σας, σας δείχνει πόσα χιλιόμετρα έχετε κάνει total και τα average steps. Κάτι τελευταίο καλό είναι ότι συνδέεται απευθείας, συγχρονίζεται με την εφαρμογή του κινητού σας που υπάρχει ήδη, δηλαδή τα Android έχουν μια εφαρμογή νομίζω η οποία λέγεται Fit και τα iOS έχουν την εφαρμογή Health. Επομένως, αν είστε χρήστης iPhone όπως εγώ τώρα, πηγαίνετε στην εφαρμογή Health ή αντίστοιχα στα Android και μπορείτε απευθείας να δείτε τις μετρήσεις σας από τη ζυγαριά, μέσω της εφαρμογής δηλαδή, που έχουν αποθηκευτεί για τη σημερινή ημέρα, αν έχετε ζυγιστεί σήμερα, εγώ ας πούμε ζυγίστηκα τη σημερινή ημέρα, ή να συγκρίνετε πολύ εύκολα με τις προηγούμενες ημέρες, ας πούμε εγώ ζυγίστηκα 2 μέρες νωρίτερα και μπορώ πολύ εύκολα να συγκρίνω από μέρα σε μέρα. Πέρα από όλα αυτά που μόλις σας προείπα, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η εφαρμογή αυτή μπορεί να αποθηκεύει μέχρι και 16 προφίλ ατόμων, διαφορετικών ατόμων, δηλαδή μπορεί να αποθηκεύσετε όλη την οικογένειά σας εκεί πέρα, να ανεβαίνετε με το ίδιο κινητό ή με το ίδιο tablet και η ζυγαριά αναγνωρίζει ποιο άτομο έχει ανέβει ώστε να δώσει τα σωστά στοιχεία. Και κάτι άλλο είναι ότι αν έχετε μωρό και ανεβείτε στη ζυγαριά, μπορεί η ζυγαριά, δεν είμαι ακριβώς σίγουρη πόσες μετρήσεις και τι, είμαι σίγουρη πως μπορεί να σας δώσει το βάρος του σώματος του μωρού σας χωρίς να χρειαστεί να το αφήσετε σε ειδικό, ας πούμε, καλάθι για να το ζυγίσετε. Επομένως, είναι κάτι έξτρα που σας δίνει η ζυγαριά. Πρώτα μετράτε τον εαυτό σας και μετά παίρνετε το μωρό στην αγκαλιά σας και μπορεί να σας δώσει στοιχεία για το βάρος, τουλάχιστον για το βάρος του μωρού σας. Η επόμενη ερώτηση θα ήταν, είναι αυτές τις ζυγαριές πραγματικά ακριβίας? Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν το πόσο ακριβείς είναι αυτές οι ζυγαριές. Κάποιοι από τους παράγοντες αυτούς είναι αν είστε υπερεφεδατωμένοι ή αν είστε πολύ ενυδατωμένοι, αν τα πόδια σας για παράδειγμα είναι βρώμικα ή αν έχετε κάλους. Κάτι που δεν είπα πριν είναι ότι στη ζυγαριά πρέπει να ανέβετε με γυμνά πόδια, χωρίς παπούτσια και χωρίς κάλτσες. Και επίσης άλλοι παραγοντές είναι ότι η ίδια η Xiaomi λέει ότι, ας πούμε, αν είσαι αθλητής ο οποίος είναι υπερβολικά προπονημένος ή αν έχεις κάποια πάθηση, ιατρική πάθηση, δεν ευδείκνεται να χρησιμοποιείς αυτή τη ζυγαριά. Ωστόσο, εφόσον χρησιμοποιείτε την ίδια ζυγαριά από μέρα σε μέρα
και εφόσον κάνετε τις μετρήσεις πάνω κάτω την ίδια στιγμή της ημέρας, δηλαδή κατά προτίμηση θα ήταν καλύτερο να το κάνετε μόλις ξυπνάτε, τότε πιστεύω πως τουλάχιστον μπορείτε να συγκρίνετε καλύτερα αν βελτιώνεστε, αν χειροτερεύετε ή αν πρέπει να προσέξετε κάτι παραπάνω. Εγώ προσωπική άποψη είναι ότι έχω δει ότι λειτουργεί. Κάνω τις μετρήσεις μου κάθε πρωί, όχι κάθε πρωί, κάθε περίπου 2-3 μέρες το πρωί μόλις σηκώνομαι. Εγώ την αγόρασα από το eBay, την είχε 35 λίρες, είναι πάρα πολύ καλή τιμή, είναι περίπου 40-42 ευρώ, είναι πάρα πολύ καλή τιμή για μια τέτοια ζυγαριά, διότι πόσο κάνει ας πούμε μια κανονική ζυγαριά που θα σας δείχνει μόνο το βάρος σώματος, 15 ευρώ, δεν ξέρω περίπου, επομένως να δώσετε 30 ή πραγματικά 20 ευρώ παραπάνω για μια τέτοια ζυγαριά η οποία σας δείχνει τόσα πολλά στοιχεία, θεωρώ ότι είναι κάτι που αξίζει και με το παραπάνω. Ξέρω ότι υπάρχουν ζυγαριές οι οποίες κοστίζουν και πάνω από 100 ευρώ, λίγο παρόμοιες ας πούμε, ή κάποιες που σας δίνουν λίγο λιγότερα ή περισσότερα στοιχεία, δεν γνωρίζω ακριβώς, αλλά για την τιμή της είναι εξαιρετικά καλή. Αυτό το βίντεο ήταν ένα βίντεο γιατί πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να νοιαζόμαστε για τον εαυτό μας, να προσέχουμε τον εαυτό μας για να δίνουμε μια καλύτερη ποιότητα στη ζωή μας. Επομένως, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να σας κάνει καλύτερα, μπορεί να σας βελτιώσει, να σας δώσει ενθαρρυντικά στοιχεία για τη ζωή σας ή στοιχεία τα οποία πρέπει να προσέξετε και μπορεί να σας κάνει πραγματικά την ποιότητά σας καλύτερη. Γι' αυτό και το έκανα. Αυτά είχα να σας πω. Ό,τι ερωτήσεις ή αν έχετε μια παρόμοια ζυγαριά ή αν θέλετε να αγοράσετε και υπήρχε κάτι που δεν είπα και τα λοιπά, αφήστε τα σχόλια κάτω και θα σας απαντήσω. Και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου και like. Φιλιά πολλά! Το λεπτότερο της σημείο είναι περίπου 14,75 μιλιλίτερ. Σας δείχνει μάζα μειόντων.